διαπίστωσα χθες ότι γύρω στις 50.000 αιτήσεις για την επιδότηση πετρελαιοθέρμανση απορρίφθηκαν. Θέλω να πω ότι η σημερινή κυβέρνηση, η κοινωνικά ευαίσθητη σε εισαγωγικά, που πριν ένα χρόνο έλεγε ότι ο κόσμος πεθαίνει από το κρύο και εμείς οι ανάλογοι τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχαμε επιβάλει τον ειδικό φορό πετρελαίου, όπως μας έλεγαν, θα ερχόταν και θα καταργούσε τον ειδικό φορό πετρελαίου θέρμανσης. Αντί αυτού, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό που είχαμε με μεγάλη προσπάθεια πετύχει, και οφείλω να το πω, αρκετοί βουλευτές τότε της Νέας Δημοκρατίας, που είχε γίνει πρόταση για το πόσο θα είναι ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο, έτσι ώστε να επιστρέφουμε μεγαλύτερη επιδότηση. Είχαμε φτάσει λοιπόν με μεγάλη προσπάθεια των βουλευτών τότε της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με την κυβερνητική τότε επιλογή, να καταφέρουμε να επιστρέφεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και δει στις περιοχές όπως είναι η δικιά μας η Καστοριά, νομίζω έχει καλύψει γύρω στο 80 με 90% του κόσμου η επιστροφή του πετρελαίου θέρμανσης με 35 λεπτά το λίτρο. Ανταυτού, βλέπουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν καταργεί τον ειδικό φόρο πετρελαίου θέρμανσης, αλλά ουσιαστικά μηδενίζει και την επιδότηση. Δηλαδή, τώρα ο κόσμος δεν πεθαίνει από το κρύο. Είναι ειλικρινά λυπηρό. Λυπηρό γιατί εμείς που μας κατηγορούσαν ως yes men, μας λέγανε ότι είμαστε yes men στην Τρόικα, εμείς καταφέραμε και με νομοθέτημα να επιστρέφουμε, να δίνουμε επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άραγε οι βουλευτές εδώ του ΣΥΡΙΖΑ της Βορείου Ελλάδας κάνανε κάποιο διάβημα προς αυτή την άδικη πολιτική που εφαρμόζει και αντικοινωνική πολιτική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί θέλω να θυμηθώ ότι πριν 2 χρόνια γινόταν διαδηλώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύαμε υπογραφές, πηγαίναμε βουλευτές τους υπουργούς μας και αντιδρούσαμε για όλο αυτό που γίνεται και με την αντίδραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τότε καταφέραμε να έχουμε μια επιδότηση θέρμανσης 35 λεπτά το λίτρο. Σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν αντιδρούν σε αυτή την αντικοινωνική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης που έταζε λαγούς με πετρεχίλια. Είναι ειλικρινά λυπηρό που δεν βλέπω από τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδας του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρούν σε αυτό που γίνεται σήμερα. Που αυτοί λέγανε ότι θα το καταργήσουν. Και καταργούν ακόμα και την επιδότηση. Είναι λυπηρό. Περιμένουμε ακόμη και την μείωση στην τιμή του ρεύματος, από την ομολόγια της ΔΕΗ. Ναι, αυτό ήταν μια εξαγγελία της περιφέρειας που είχε πει ότι θα υλοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο. Ειλικρινά, νομίζω ότι σε συνάντηση που είχα με τον κύριο Καρυπίδη, ότι αν έρθει τέτοια τροπολογία ή αν θέλει να συμμετέχω στο να κατεβάσουμε μια τροπολογία για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το ηλεκτρικό, εγώ είμαι διατεθειμένη να υπογράψω και να στηρίξω μια τέτοια προσπάθεια. Ανταυτού όμως δεν βλέπω να γίνεται τίποτα από την κυβερνητική πλειοψηφία. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω, σε μια συνάντηση που είχαμε και στον υφυπουργό τέλος πάντων, τον κύριο Μπόλαρη για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, για το φράγμα του Νεστορίου, ένα έργο το οποίο, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της περιοχής μας, το οποίο είχε ξεκινήσει με διάφορα προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση και της εταιρείας που είχε αναλάβει, βρέθηκε μια πολύ καλή λύση με την κοινοπραξία με τον άκτορα και περιμένουμε, ελπίζω και εύχομαι να μην σταματήσει και αυτό το μεγάλο έργο. Αυτό εύχομαι. Να μην σταματήσει και αυτό το μεγάλο έργο αναπτυξιακό για τον τόπο μας. Επίσης, να αναφερθώ ότι στη συνάντηση αυτή είχαμε προγραμματίσει τα προηγούμενα 2 χρόνια τη δημοπράτηση με 5 εκατομμύρια ευρώ της μελέτης του αρδευτικού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, να κάνουμε ένα φράγμα χωρίς να έχουμε την δυνατότητα άρδευσης των 70.000 στρεμμάτων, είναι σαν να κάνουμε μια λίμνη. Άρα είχαμε προγραμματίσει στην προηγούμενη κυβέρνηση τη δημοπράτηση της μελέτης με 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που διαπιστώσαμε από τη συνάντηση είναι ότι στον ένα χρόνο τώρα που κυβερνάει
που έχουμε τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την ανάθεση και τη νομική δέσμευση, να υπάρχει έστω νομική δέσμευση για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των 5 εκατομμυρίων. Είναι μείζον θέμα, γιατί αν δεν γίνει, πιθανώς να χάσουμε τα 5 εκατομμύρια ευρώ της μελέτης του αρδευτικού. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το είπα στον κύριο Πόλαρη, ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον νομική δέσμευση, ανάδοχος, μια σύμβαση, για να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι θα συνεχιστεί αυτή η μελέτη και στο επόμενο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ανταυτού, ένα χρόνο μας είπαν ότι δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών από τις εταιρείες που όταν έγινε η δημοπράτηση.